πρέπει να κλείσουμε το μικρόφωνο. Σιγά-σιγά. Δεν θα κλάψουμε. Θα κρατήσουμε μια ψύχρεμη στάση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Γιατί βρε γόρι μου βάλεις αυτό το τραγούδι που θα... Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι καλύτερο είναι να πεις τη τελευταία κουβέντα εσύ, Ρετά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κόσμο. Εσάς, τους τηλεθεατές, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα στηρίξατε αυτή την εκπομπή. Και παρότι ξεκινήσαμε σε μια πολύ δύσκολη ζώνη, σε μια ζώνη που ο Sky μέχρι πρότινος δεν είχε ψυχαγωγία, έπρεπε να συστηθούμε συνολικά από την αρχή. Μας στηρίξατε, ήσασταν εδώ πραγματικά και κάθε μέρα όλο και περισσότεροι. Τα μηνύματα που μας στέλνετε είναι απόδειξη αυτού του γεγονότος και καταλαβαίνω ότι κι εσείς είχατε το παρεάκι σας, αλλά τώρα θα έχετε μια καινούργια παρέα αυτή την ώρα, 3 με 5 στον Sky με το καινούργιο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Μιλιόγλου, πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Ο Βασάλος ειδικά, επειδή τον Δημήτρη τον ήξερα, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και σαν άνθρωπος και σαν παιδί και σαν επαγγελματίας, αυτό που ανέλαβε να κάνει πρώτη φορά και το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλά, υπερβάλλεις, αλλά εντάξει. Δεν υπερβάλλω. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν υπερβάλλω, ευχαριστώ. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Να ευχαριστήσω τον Παύλο, τον Σταματόπουλο, τον αρχισυντάκτη μου, ο οποίος θα συνεχίσει και να είναι αρχισυντάκτη μου βέβαια στο Πανόραμα, οπότε δεν θα χαθούμε. Σπαθάκι μου θα τον έχω εδώ δεξιά. Όλους τους δημοσιογράφους, γεια σου Παύλο! Όλους τους δημοσιογράφους της εκπομπής, την Κατερίνα την Πόθα, την Τζίνα, την Ειρήνη, τον Άρτ, τον Νίκο, τον Τζιλιπουνιδάκη. Δεν θα να ξεχάσω κανέναν. Ποιον άλλον. Την Ελίνα, την Φωτεινή, την Ελίνα, τον Νίκο φυσικά, τον Μελαχρινό Πειρασμό. Τον Sky, οπωσδήποτε, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η εκπομπή αυτή σταματάει για λόγους προγραμματισμού και όχι για λόγους τηλεθέασης. Έχει σημασία, παρότι μιας και πήγε τόσο πολύ καλά, καλό θα ήταν να συνέχιζε κιόλας, αλλά καμιά φορά έτσι έρχονται τα πράγματα. Προχωράμε, κάνουμε κάτι άλλο. Ποτέ δεν ξέρετε. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτά είχα να πω εγώ. Αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι κι εσείς. Αυτό το πράγμα που έβλεπε ο κόσμος, θέλω να πω ότι δεν ήταν ούτε γελάμε, χαχά, τι καλά, περνάμε ωραία. Ήταν μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα δικιά μας η κάτω είχε να κάνει απόλυτα με το ότι κάποιοι άνθρωποι από πάνω, η ομάδα, δούλευε πάρα, πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε εμείς εδώ και να περνάμε καλά. Είχε να κάνει με το ότι υπήρχε πολύ μέλη σε αυτή τη σχέση. Και σε προσωπικό επίπεδο, εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, γιατί αυτή που ήρθε στη ζωή μου σε μία στιγμή που ήμουνα στα τάρταρα. Και ήρθε και είμαι καλά τώρα. Και είμαι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό το μικρό θαύμα που ζήσαμε και για τις φίλους που έχω κάνει και που θα είμαστε στα ίδια γραφεία, θα είμαστε εδώ. Και το εδώ είναι για μένα εδώ. Συμφωνώ. Εμείς χωρίζουμε με τον Δημήτρη σαν εκπομπή. Θα τον βλέπουμε πάλι εδώ, εδώ θα είμαστε, τριγυρνάμε και τριγύρω. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, συμφωνώ πάρα πολύ ότι αυτό που έβγαινε στην εκπομπή ήταν η φυσική συνέχεια της μία ώρας, δύο ώρες που ήμασταν πριν στη σύσκεψη και τα λέγαμε, μεταφερόταν εδώ πέρα παρέα στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν που με επιλέξετε σαν άσχετο να έρθω να κάτσω δίπλα σας, γιατί είστε και οι δύο πολύ έμπειροι και δεν το λέω για να σας καλοπιάσω, αλλά είστε και οι δύο καταξιωμένοι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Μπορεί να μην ήταν κάτι που μου τέριαζε απόλυτα το gossip και γενικά όλο αυτό, αλλά πραγματικά πέρασα ωραία. Προσαρμόστηκες πολύ ωραία. Προσαρμόστηκα και δεν θα μπορούσε να μου τύχει καλύτερη ομάδα και μέσα στο στούντιο αλλά και από πάνω να με βοηθάει και γενικά να δουλεύει τόσο πολύ, ώστε να γίνει όλο αυτό που βγήκε προς τα έξω. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, μας κράτησες παρέα. Για τη φιλοξενία και για τη δεύτερη εβδομάδα που ήμουν δίπλα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς μη φύγετε, γιατί το Εδώ Survivor έρχεται με Ορέστη Τσάνκ και Αγγελική Κοκαλίτσα. Μας έχει φέρει και σπανακόπιτα να φάμε. Και τον Κωνσταντίνο φυσικά. Από Δευτέρα, 3 με 5 The Power of Love και μετά Πανόραμα. Έτσι όπως το έχετε μάθει και το έχετε συνηθίσει από πέρσι, μαζί με τον Κωνσταντίνο, μαζί με την Ευρυντίκη και καλεσμένους, θα τα ξαναπούμε. Τι μου βάζεις αυτό το τραγούδι, ξητιανέ μου. Έλα μωρέ. Oh.